Ε, ήταν να κάνω και τέτοιο βίντεο. <laughs> Βλέπετε, έχω έκπληξη στη εξώφυλλο του βίντεο. Έλαβα ένα mail από μία φίλη, η οποία έχει τίτλο «Only fans ή αξιοπρέπεια». Και θα σας το διαβάσω και θα πω την άποψή μου και θα πείτε και εσείς στα σχόλια την άποψή σας με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και με ενσυναίσθηση. Λοιπόν, να εξηγήσω πρώτα τι σημαίνει «only fans». «Only fans» είναι μια ιστοσελίδα Κάτσε να βρω μία, ένα, ορισμό, ένα ορισμό επίσημο, ξέρω στο διαδίκτυο, γιατί επειδή εγώ δεν την έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα, έχω διαβάσει για αυτή την ιστοσελίδα, ε, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. OnlyFans τι είναι, λοιπόν. Το OnlyFans είναι συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου στο διαδίκτυο με έδρα το Λονδίνο. Οι δημιουργοί περιεχομένου κερδίζουν χρήματα από χρήστες που εγγράφονται στο περιεχόμενό τους. Και διαβάζω εδώ ένα άρθρο από την Καθημερινή, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2023, τι είναι η πλατφόρμα OnlyFans. Με αφορμή την έρευνα για υπαξιωματικό της Εθνικής Φρουράς που πρωταγωνιστεί σε ερωτικό βίντεο. Είναι η Καθημερινή της Κύπρου αυτή, η καθημερινή.com.cy. Συζήτηση για το τι είναι το OnlyFans ξεκίνησε μετά την είδηση ότι η μόνιμος υπαξιωματικός της εθνικής φρουράς πρωταγωνιστή σε βίντεο ερωτικού περιεχομένου που βρίσκεται αναρτημένο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα συνδρομητικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει την ανάρτηση σεξουαλικού περιεχομένου. Η δημιουργοί του περιεχομένου εισπράττουν χρήματα από χρήστες που εγγράφονται στο περιεχόμενό τους Ωστόσο, καλούνται να καταβάλουν ποσοστό 20% των κερδών τους στην εταιρεία. Α, έτσι πληροφοριακά, τα κέρδη που λαμβάνει ένας δημιουργός στο YouTube από το Google είναι το 55%. Δηλαδή, έρχεται ένας λογαριασμός κάθε μήνα που λέει είναι τόσα λεφτά από διαφημίσεις, τόσα από συνδρομές κλπ., το 55% το παίρνει ο δημιουργό, ενώ το 45% το παίρνει η Google. Η Google επειδή παρέχει την υπηρεσία, την πλατφόρμα, του σερβερ κλπ. κλπ. Δεν το θεωρώ άδικο. Εδώ να σα πω έτσι ενημερωτικά ότι ένα συνηθισμένο συμβόλαιο συγγραφέα με εκδοτικό οίκο δίνει 10% του καθαρού κέρδου στο συγγραφέα εκδοτικό οίκο. Άρα το 55% που δίνει η Google είναι πολύ πιο ψηλό και σίγουρα το 80% που δίνει η OnlyFans είναι ακόμη πιο ψηλό. Άρα, είναι συνδρομητική υπηρεσία. Δηλαδή, πρέπει να γραφτεί. Πώ έχουμε εμεί τη συμμετοχή εδώ στο κανάλι, που κάποιοι μπαίνουν στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο, στο τρίτο και δίνουμε το μήνα 5, 10, 20 ευρώ. Μετά, ανάλογα, μπαίνευε στην περιγραφή του βίντεο. Μπορείτε να δείτε τι είναι αυτό με τη συμμετοχή. Ε, στο OnlyFans πρέπει να πληρώσει για να δει. Δεν μπορεί να δει χωρί να πληρώσει. Αξιοσημείωτο λέει εδώ η εφημερίδα, εφημερίδα καθημερινή.com.cy είναι το γεγονός ότι τα κέρδη, τα κέρδη της λονδρέζικης εταιρεία εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdowns χάρη στα εκατομμύρια χρηστών που πλήρωναν για να παρακολουθήσουν ερωτικά βίντεο ή να μιλήσουν με τους δημιουργούς των βίντεο. Η εταιρεία μάλιστα έχει βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών να αποκτήσουν σταθερό εισόδημα μέσω βίντεο αποφεύγοντα του κινδύνου του δρόμου. Δηλαδή, αν μία κοπέλα, ένα κοπέλι, αν ένα άνθρωπο βγει έξω στον δρόμο να κάνει πεζοδρόμιο, να είναι σε εξεργάτη στο δρόμο ή ακόμη και σε ένα οίκο που παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, έχει κινδύνους σωματικούς. Σωματικούς. Μπορεί να το σκοτώσουν, μπορεί να το ληστέψουν, μπορεί να το δολοφονήσουν ή οτιδήποτε να το βιάσουν. Ενώ μέσω τη πλατφόρμα δεν υπάρχουν οι σωματικοί κίνδυνοι. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, επειδή ερωτήθηκα, υπάρχουν ψυχολογικοί και συναισθηματικοί κίνδυνοι. Σημειώνεται ότι η επιστημονική συνεργάτηδα των τμήματων δημοσιογραφία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και επικοινωνία και μου μου έτου ΕΚΠΑ, Δέσπινα Χρονάκη, που τα τελευταία δύο χρόνια σε συνεργασία με επιστήμονε από την Ιταλία και την Πορτογαλία μελετάει το OnlyFans, δήλωσε στην καθημερινή ότι το OnlyFans δεν έχει μόνο sex workers, αλλά και πολλούς επαγγελματίες performers από γυμναστέ μέχρι μάγειρε και DJs. Δουλεύει με τη λογική της συνδρομής και κινείται γύρω από το χτίσιμο ακροατηρίων από followers που κάνουν μια επένδυση στην υπηρεσία που προσφέρεται. Α, 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 δεν το ξέρω αυτό. Άρα, λέει η κυρία Δέσποινα, η δόκτωρ Δέσποινα Χρονάκη, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτη στον τμήμα Δημοσιογραφία του Απιθίτα και Επικοινωνία και Μέσω Μαζική Ενημέρωση του ΕΚΠΑ, λέει ότι το OnlyFans δεν έχει μόνο sex workers, αλλά και πολλού επαγγελματίε performers, από γυμναστέ μέχρι μάγειρε και DJs. Η πλατφόρμα έχει σήμερα περίπου 170 εκατομμύρια χρήστε, ω επιτοπλίστων άνδρε, και δύο εκατομμύρια δημιουργούς, κυρίως γυναίκες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η πλειονότητα των δημιουργών είναι γυναίκες... οι οποίες βάζουν βίντεο με το σώμα τους γυμνό... βάζουν βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου και φωτογραφίες τέτοιου περιεχομένου. Δεν πουλάω το σώμα μου, πουλάω pixel. Δυο νεαρές γυναίκες από την Ελλάδα που παράγουν περιεχόμενο για το site τοποθετήθηκα στην καθημερινή τον Ιανουάριο για την επιλογή του στα κέρδη και του κινδύνου. Η Εύα, 28 ετών σήμερα, πριν δημιουργήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα όλοι φάνε προφίλ στην Ελλάδα, θύτευε στη διαφήμιση. Με σπουδέ στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία, εργαζόταν 12 ώρα για 600 με 700 ευρώ το μήνα. Ένα βράδυ, καθώ χάζευε στο TikTok, είδε μια Αμερικανίδα που έλεγε ότι έβγαζε 23.000 δολάρια το μήνα μέσα από το OnlyFans. Ήταν ένα κορίτσι τη διπλανή πόρτα όπω και η ίδια. Το έψαξα, λέει. Είδα ότι είναι ένα site όπω το Instagram που ανεβάζει post και story και κάνει live απλώ πιο γυμνά για τα οποία χρεώνει ένα ποσό. Είχε πάντα αυτοπεποίθηση σε σχέση με το σώμα και τη σεξουαλικότητά τη, οπότε μια μέρα άνοιξε την κάμερα. Τον πρώτο μήνα έβγαλε 3.500 ευρώ. Έχοντα ορίσει η μηνιαία συνδρομή τα 10 δολάρια, η μέση συνδρομή είναι 8 δολάρια, και χρεώνοντα επιπλέον το εξα... εξατομικευμένο περιεχόμενο, σήμερα κερδίζει πενταψήφια ποσά. Η Εύα δεν αυτοπροσδιορίζεται ω εξεργαζόμενη. Πίξελ πουλάω, όχι το σώμα μου, λέει, διευκρινίζοντα ότι δεν θεωρεί μεμπτό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή δεν θεωρούσε μεμπτό να πουλούσε το σώμα τη και δεν θεωρεί μεμπτό το να πουλάει πίξελ, δηλαδή φωτογραφίε και βίντεο από το σώμα τη. Γελάω με το τι θα πει ο κόσμο, πόσο θα ζήσω. Μετά ούτε που θα με θυμάται κανένας. Εγώ θα μου εξασφαλίσω μια καλή ζωή. Για τη Μαρίνα 24 ετών, το online πορνό με το οποίο ασχολείται στο OnlyFans, αλλά και αλλού, έχει άλλα χαρακτηριστικά από την εργασία. Για παράδειγμα στο δρόμο. Αλλά ανήκει και αυτό κάτω από την ομπρέλα της εξεργασίας. Α, μια άλλη κοπέλα, η Μαρίνα λέει άλλα. Φαντάζομαι είναι ψευδόνιμα αυτά. Εγώ δουλεύω με το βλέμμα, με την κάμερα, με την εικόνα, δεν έχω το face to face. Σε κάποιους ταιριάζει αυτό, σε κάποιους το άλλο. Άλλοι μετακινούνται από το ένα στο άλλο. Δηλαδή κάποιοι κάνουν και διαζώσεις σεξ με ανθρώπους με τους οποίους, από τους οποίους παίρνουν χρήματα και πουλούν online βίντεο ή κάνουν σεξ μέσω κάμερας με ανθρώπους που τους πληρώνουν χρήματα μέσω της πλατφόρμας του OnlyFans. Πολλοί λένε ότι το online είναι προτιμότερο γιατί δεν έχει άγγιγμα. Όμως, πολλοί σε εξεργαζόμενοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς φυσική παρουσία, λέει. Η Μαρίνα ξεκίνησε να εργάζεται ως cam girl, δηλαδή κορίτσι το οποίο βγαίνει γυμνό στην κάμερα, το 2019, όταν έψαχνε αδιέξοδο σε μια διέξοδη κατάσταση. Δούλευα σερβιτόρα, μια δυσάρεστη κακοπληρωμένη δουλειά με άθλιες συνθήκε, χωρί σταθερό ωράριο, χωρί ένσημα, χωρί να νιώθει ότι σε σέβονται. Όταν τυχαία έμαθε για το coming. C-A-M, κάμερα, coming, την παροχή υπηρεσιών σεξ ζωντανά μέσω ίντερνετ με κάμερα, αυτό σημαίνει το coming, παροχή υπηρεσιών σεξ ζωντανά μέσω ίντερνετ με κάμερα, αποφάσισε να δοκιμάσει. Η πρώτη μου φορά ήταν πολύ ωραία, Λέει χαμογελώντα. Στο πρώτο μου live είχα, είχα άγχο, αλλά όταν άνοιξε η κάμερα, φέθηκα και το απόλεψα. Η Μαρίνα είχε προφίλ στο OnlyFans από το 19. Όλε είχαμε, λέει. Από το 20, ωστόσο, υπήρξε στροφή του κόσμου προ το content αντί για τα live, περιεχόμενο αντί για τα live. Οι χρήστε προτιμούσαν να πληρώνουν για περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικό του χρόνο. Επιπλέον λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, μεγάλο ποσοστό της εξεργασίας μεταπίδησε στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το Facebook και το Instagram άρχισαν να λογοκρίνουν το σεξουαλικό περιεχόμενο. Η μόνη πλατφόρμα για τη διανομή του σχετικού υλικού ήταν το OnlyFans. Και το YouTube λογοκρίνει το σεξουαλικό περιεχόμενο. Έγινε διέξοδο τόσο για όσου ήθελαν να καταναλώσουν τέτοιο περιεχόμενο, αλλά και για όσου, όταν έκλεισαν οι δουλειέ, έπρεπε να διατηρήσουν ένα Ισόδημα. Ωστόσο και η Μαρίνα ζει καλά από τη δουλειά στην πλατφόρμα. Πόσο καλά και το OnlyFans και τα live, όσο τους δίνει, θα, το, θα σου δώσουν. Όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσο καλύτερε στενεί απολαύε. Τα εισοδήματα μπορεί να είναι υψηλά, αλλά με πολλή δουλειά. Δεν ανοίγει μία κάμερα και βρέχει χρήματα, λέει η Μαρίνα. Η ίδια στην αρχή αφιέρωνε στη δουλειά πολλές ώρε την ημέρα, ωστόσο πλέον εργάζεται ένα εξάωρο, δύο-τρει φορέ την εβδομάδα. Τα χρήματα που βγάζει είναι υπέρα αρκετά και έχει και χρόνο για τι σπουδέ τη. Βρίσκεται στο πτυχίο, στο πανεπιστήμιο, δεν επιθυμεί να αναφερθεί σχολή. Να διευκρινίσω πάντω, λέει η ίδια, ότι σε εξεργασία δεν ήρθε επειδή περνούσα άσχημα στη δουλειά μου. Είναι κάτι που είχα ξανασκεφθεί. Απλώ οι συγκυρίε μου. Επέτρεψαν, απλώς οι συγκυρίες μου επέτρεψαν να ξεκινήσω και λέει εδώ κάτω το άρθρο οι πληροφορίες μέσα στο άρθρο είναι από την καθημερινή .gr αλλά σα έχω διαβάσει ένα άρθρο της Κυπριακής Καθημερινής Εφημερίδας, το οποίο όμως ε, έρχεται ε, και έχει πάρει πληροφορίες από την Ελληνική Καθημερινή. Λοιπόν, πάω τώρα πίσω στο email της κοπέλας. Καλησπέρα αγαπημένη Θέκλα, καλησπέρα. Μόλις μάθαμε την είναι το σε σου και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ό,τι μάθει ο άνθρωπος είναι καλό, δεν είναι κακό να μαθαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που μεταλανίζει τον τελευταίο καιρό. Μήπω θελήσει να μα δώσει την επιφύτησή σου. Θα σα πω τη γνώμη μου. Επιφύτηση. Εγώ και πολλέ κοπέλε τελευταίω σκεφτόμαστε να ανοίξουμε OnlyFans, δηλαδή λογαριασμό του OnlyFans, να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου για το OnlyFans, πολλώντα το σώμα μα διαδικτυακά, προκειμένου να έχουμε μια πιο άνετη ζωή. Όχι από την άποψη πολυτέλεια, αλλά αρχικά για να μπορέσουμε να βγάζουμε τα έξοδά μα ή να πληρώνουμε τη ΔΕΗ που μα πετσοκόβει ή να μπορέσουμε να μείνουμε μόνε μα κάποια στιγμή. Και αναρωτιέμαι, σε τι μα κάνει να διαφέρουμε από εκδιδόμενες κοπέλε, από σεξεργάτριε, δηλαδή. Είναι γενικά κάτι που με προβληματίζει στο ηθικό κομμάτι και ένα λόγο που δεν το έχω κάνει ακόμη. Μήπω διαλέγουμε απλώ τον εύκολο δρόμο, μήπω υπάρχει κάποια εναλλακτική που δεν την έχουμε σκεφτεί. Παίζει η χαμηλή αυτοκτίμηση ρόλο. Σε ευχαριστώ. Θα σα πω μια ιστορία. Είχα μια θεραπευόμενη πριν, πριν την πανδημία, όταν ακόμη είχα το γραφείο η οποία ήταν αυτό που θα λέγαμε συνοδός πολυτελείας. Ήταν στα 38 η κοπέλα αυτή όταν κάναμε συνεδρίες. Ήταν μέσω διαδικτύου συνεδρίες, δεν ναι, ήταν διαζώσεις, γιατί δεν είμαστε στην ίδια χώρα. Η οποία ήταν και είναι μια εξαιρετικά καλλιεργημένη και μορφωμένη γυναίκα, με περισσότερε από μία βασικέ σπουδέ και μεταπτυχιακέ ειδικεύσει, η οποία βρέθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά της εξεργάτρια σε μια εποχή στη ζωή τη που ήταν όλα πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μας, καταλάβαμε γιατί ήταν όλα πολύ δύσκολα οικονομικά και όλα ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά γιατί ήταν ένα γόνιο παιδί η οποία είχε αναλάβει τα χρέη όλων των οικείων της και τη συντήρηση όλων των οικείων της. Έκαναν οι άλλοι ζωάρα, γονείς, αδέρφια κτλ. και αυτοί πλήρωνε. Ήταν το γονιοποιημένο παιδί, όπως είπα. Τέλος πάντων, την πλησίασε κάποιος και της είπε ότι υπάρχει ένα δίκτυο με πολύ exclusive πελάτες, με πολύ έτσι διακεκριμένους πελάτε, οι οποίοι χρέωναν κάποια χιλιάρικα για τη συνεύρεση, η οποία γινόταν σε χώρους υπερπολιτελείας. Μου είχε στείλει email πρώτα και μου είπε την ιστορία της και μου είπε θέλω να με αναλάβει εσύ. Και της είπα ναι. Όταν την είδα στην κάμερα έπαθα σοκ. Το πρόσωπο που είδα στην κάμερα δεν θύμιζε σε τίποτε μια εξεργατρία. Σε τίποτα σε τίποτα. Δηλαδή ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θα είχε στο μυαλό σου για μια κοπέλα που είχε αυτό το επάγγελμα. Απλή, καθημερινή, γνήσια όμορφη, χωρίς extreme εμφάνιση, εξαιρετικά μορφωμένη και σκεπτόμενη. Κάναμε θεραπεία για δύο-τρεις μήνες. Εστιάσαμε ιδιαιτέρως Στο, στους λόγους που την έφερα στη δινή οικονομική συνθήκη και δουλέψαμε στο ότι πρέπει να σταματήσει να συντηρεί αυτή την παθολογική κατάσταση στην οικογένειά της, να συντηρεί τα αδέρφια της, τους γονείς της, οι οποίοι δεν ήξεραν ότι έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, για να βρει μια κοπέλα τα ποσά που του έδινε, τα 5, 6, 7, 8 χιλιάρια το μήνα που του έδινε να πληρώνουν τα δάνειά του, τα χρέη του κτλ. Έπρεπε να σκεφτούν ότι κάτι, κάτι, κάτι θα έκανε που δεν ήταν μια απλή δουλειά. Αλλά δεν νοιάστηκαν καθόλου για αυτή. Και δεν νοιάστηκαν καθόλου και που την έβλεπαν να πέφτει στην κατάθλιψη και να διαλύεται ψυχολογικά. Η κοπέλα αυτή έχει φύγει από αυτό το χώρο της εξεργασίας έχει γράψει όμως ένα κείμενο, το οποίο το έχω και το οποίο σκεφτήκαμε σε κάποια φάση να το δημοσιεύσουμε. Εκείνη με ψευδόνυμο φυσικά και εγώ με το όνομά μου. Άμα διαβάσετε το κείμενο αυτό, θα διαλυθείτε όλοι και άνδρες και γυναίκες. Για τα συναισθήματα που νιώθει μία γυναίκα, η οποία α, πουλάει το σώμα της για χρήματα θα μου πείτε μα αυτή ήταν σε εξεργατρία δεν ήταν δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans να πω την αλήθεια δεν έχω δουλέψει με δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans για να ξέρω πως είναι μπορώ όμως να φανταστώ κάποια πράγματα βασισμένη πάνω στην κλινική και mm. κλινική μου πείρα κλινική μου πείρα και τις γνώσεις που έχω γύρω από τη ψυχολογία και τις ανθρωπίνες σχέσεις λοιπόν θα συνεχίσω την ιστορία της κοπέλας αυτής. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο α, ήταν έτοιμη να φύγει. Σε καμία περίπτωση δεν την έκρινα και ούτε πρόκειται να την κρίνω ή να την κατακρίνω για το γεγονός ότι είχε εργαστεί ως εξεργατρία. Ουδέποτε, ούτε ένιωσα ούτε έδειξα λιγότερο σεβασμό προς την κοπέλα αυτή από ότι θα έδειχνα προς οποιονδήποτε άλλο. Και μάλιστα μου ήρθε να κάνω έμετο όταν άκουσα ότι είχε πάει προηγουμένω σε άνδρα ειδικό ψυχική υγεία, ο οποίο τη πρότεινε αντί να τον πληρώνει, να τον πληρώνει σε είδο. Και αυτό ήταν μου είχε. και, και, και είχε, 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 είχε κατεδαφιστεί ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί λέει, σε τι κοινωνία ζω, που ακόμη και ο ειδικό ψυχική υγεία δεν είναι ψυχολόγο. Ακόμη και ο ειδικό ψυχική υγεία κάνει αυτή την πρόταση. Και εδώ θέλω να πάρω την ευκαιρία να σα πω ότι υπάρχουν και ψυχίατροι και ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτέ, οι οποίοι είναι, έχουν ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα και είναι κακοποιητικοί άνθρωποι. Δεν δίνει ο τίτλο και τα τυπικά στοιχεία, τα τυπικά προσόντα σε κάποιον τη δυνατότητα να είναι καλό ψυχολόγο. Πρέπει να είσαι και καλό άνθρωπο. Όπω επίση υπάρχουν και παπάδε που είναι παιδεραστέ και ούτω καθεξή. Εντάξει. Να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε κάνει βίντεο με την Αριστονίκη. Όσοι είστε ήδη στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, έχετε πρόσβαση για να το δείτε. Θα φτιάξω κι εγώ κι άλλο βίντεο για το πώ επιλέγουμε ψυχολόγο. Και χθε. Η ψυχοθεραπευτή, η ψυχοθεραπευτή. Και χθε διάβασα ένα email από μια κοπέλα στο βράδυ, που διάβαζα πάρα πολλά email, Διάβασα ένα email από μια κοπέλα η οποία μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο πατέρα τη είναι ένα μεγαλομανή Νάρκησος, ένα κοινοτικό Νάρκησος και είναι ένα πολύ γνωστό θεραπευτή που τον τρέχουν ξοπίσω οι θεραπευόμενοι. Και μου λέει: Είναι δυνατόν ένα ψυχολόγο να είναι νάρκισο, βεβαίω και είναι δυνατόν, τη λέω. Βεβαίω και είναι δυνατόν. Όπω είναι δυνατόν και ένα παπά να είναι Νάρκησος, όπω είναι δυνατόν και ένα θεολόγο να είναι Νάρκησος, όπω είναι δυνατόν και ένα δικαστή να είναι νάρκισο, οποιοδήποτε μπορεί να είναι νάρκισο. Γιατί δεν έχει να κάνει με το τι σπουδάζει και το τι θέση έχει καταφέρει να, να πάρει μέσα στην κοινωνία και τι άδεια εξασκήσω σε επαγγέλματο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σημασία έχει το ποιόν σου. Η κοπέλα αυτή, ε, ενώ ήταν σε μια φάση που προβληματιζόταν για το αν θα τα παρατούσε και να πάει πάλι να πάρει τους μισθούς πείνα, τους οποίους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ποιοι είναι, τα 600-700 ευρώ που λένε οι κοπέλες, ενώ από την άλλη είναι υπέρον για τα ποσά της ΔΕΗ, των ενοικίων, των σούπερ μάρκετ κλπ. Ε, ενώ το σκεφτόμασταν αυτό το πράγμα, ήρθε μια λύση εκ του φυσικού. Είχε έναν τραυματισμό, έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο, παρέμεινε αρκετούς μήνες εκτός δουλειά και έτσι ξέφυγε. και ζει μια πολύ ισορροπημένη ζωή τώρα η κοπέλα αυτή, γιατί συνέχισε τη ψυχοθεραπεία τη σε άλλο ψυχολόγο. Μετά, εγώ είχα σταματήσει να κάνω θεραπείας και μαθαίνω νέα τη και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά το κείμενό τη είναι γροθιά στο στομάχι. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή η κοινωνία εστιάζει στο ότι είναι βρώμικε εντό εισαγωγικών και είναι μπίπ και δεν ξέρω τι αυτέ οι γυναίκε και δεν εστιάζει καθόλου στο γεγονό ότι είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά δουλειά. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω γνωρίσει δύο διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες είχαν εργαστεί ως εξεργάτριες, γυναίκες από πρώην ανατολικές χώρες, οι οποίες είχαν έρθει στην Κύπρο. Υπήρχε μια περίοδος που είχαμε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις της άνθηση, τα λεγόμενα καμπαρέ. Και στην Ελλάδα, πώς τα λέτε, κάτι σε μπιμπαρά. Mm. Και οι οποίε γνώρισαν ανθρώπους, α, με, οι οποίοι τους ερωτεύτηκαν, τις ερωτεύτηκαν, και οι δύο γυναίκε αυτές έφυγαν από τη σεξεργασία παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένεια. Και οι δύο αυτέ οι κοπέλε που έτυχε να γνωρίσω και δεν έτυχε να τι γνωρίσω εκ των υστέρων, δηλαδή στα 40 του, στα 35 του, ήταν εξαιρετικέ σύζυγοι και εξαιρετικέ μανάδε. Παρόλο που είχαν δουλέψει ω εξεργάτε στο καμπαρέ. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα κάνει αυτή την εργασία ότι είναι ένας άθλιος άνθρωπος. Όμως, η εργασία αυτή έχει εξαιρετικούς κινδύνους. Όταν η σεξεργασία γίνεται ζωντανά, διαζώσεις, υπάρχει και ο κίνδυνος να σε κακοποιήσει σωματικά κάποιος, υπάρχει ο κίνδυνος να σε σκοτώσει και υπάρχει και ο κίνδυνος να εφαρμόσει πάνω σου πράξεις σεξουαλικές που εσύ δεν έχεις συνένεση. Και το να κάνεις σεξ με άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζεις, τον οποίο βλέπεις για πρώτη φορά, ο οποίος μπορεί να μην σε ελκύει, είναι στην ουσία ένας εθελοντικός βιασμός. Δηλαδή, μια εξεργάτρια δέχεται να κάνει σεξ με έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να μην τον επιθυμεί. Μπορεί με κάποιον από του πελάτε να τους επιθυμεί. Δεν ξέρω. Δεν το κατακρίνω, σα το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως αυτό το στοιχείο ότι ως εξεργάτης ή σεξεργάτρια Πληρώνεται για να κάνει κάτι. Άρα είναι πολύ πιθανό να κάνει κάτι που δεν το νιώθει. Να μην έχει όρεξη για σεξ εκείνη την ώρα. Να μην έχει όρεξη να δοθεί. Να μην θέλει να συνδεθεί. Γιατί ακόμη και να κάνει σεξ χωρί συνέστημα, μια άρφα σύνδεση την έχει. Συναγελάζεσαι με ανθρώπου. Πάμε τώρα στο ψυχολογικό και συναισθηματικό κομμάτι. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν για να τους παρέχουμε κάποιες σεξουαλικές υπηρεσίες, είτε αυτές είναι διαζώσεις, είτε είναι μέσω πίξελ, μέσω φωτογραφιών, βίντεο κτλ. Αναπόφευκτα, είτε μας αρέσει είτε όχι, ανοίγουμε το δρόμο ώστε οι άνθρωποι αυτοί, εάν είναι τοξικοί, αν είναι κακοποιητικοί χαρακτήρες, αν είναι μακιαβελιστές, αν είναι ψυχοπαθητικοί, αν είναι αντικοινωνικοί, αν είναι επικίνδυνοι, να μας τραυματίσουν ψυχικά. Ο τρόπο που θα μα κοιτάξουν, τα πράγματα που θα μα πούν, ο τρόπο που θα μα συμπεριφερθεί μπορεί να είναι εξαιρετικά τοξικός και κακοποιητικό, δηλαδή ακόμη και μέσα από την κάμερα. Επίσης, και οι άνδρες και οι γυναίκε έχουμε συνδεδεμένο το σεξουαλικό μα σύστημα με το συναισθηματικό μα σύστημα. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Είπα πολλέ φορέ ότι μπορεί να γίνει σεξ χωρί συνέστημα, μπορεί να γίνει σεξ με συνέστημα, αλλά ακόμη και αν γίνεται ένα σεξ χωρί συνέστημα, ξυπνούν κάποια συναισθήματα. Κάθε φορά που έχουμε σεξουαλική διέγερση, και σεξουαλική κορύφωση, θα τα πούμε αυτά και στο βίντεο για τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διάφοροι νευροδιαβιβαστές κάνουν μπάρτι στον εγκεφαλό μας. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει cybersex, αν αυνανίζεσαι μπροστά στην κάμερα και αυνανίζεται κι άλλο μπροστά στην κάμερα, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι το διαδικτυακό σεξ για το οποίο πληρώνω, ή αν αυτοικανοποιείσαι μπροστά σε μια κάμερα και στέλνει αυτό το βίντεο στον άλλο, και φαντάζομαι πω μπορεί να έχουν και επιθυμίε. Πώ να του αποκαλέσει ή τι να του πει, πώ να αποκαλέσει τον εαυτό σου. Αν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αν έχει ένα πολύ ευγενικό αποδέχτη του προϊόντος που, που πουλά, αγοραστή του προϊόντος που, που πουλά, ακόμη και αν έχει έναν στην άλλη άκρη τη κάμερα, αν γίνεται βιντεοκλήση, ο οποίο είναι γλυκό, ο οποίο είναι τρυφερό, ο οποίο είναι ανθρώπινο, δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει να απογοητεύεσαι όταν έχει απέναντι σου εκείνον τον άνθρωπο και να σκέφτεσαι θα μπορούσα να έχω αγάπη από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτή τη στιγμή με πληρώνει για να του δώσω αυτό που του δίνω και αυτό που μου δίνει μου το δίνει επειδή του παρέχω αυτή την υπηρεσία. Νομίζω ότι ψυχοσυναισθηματικά θα ήταν σχιζοφρενογόνο για οποιαδήποτε γυναίκα να το κάνει και γι' αυτό το λόγο είσαι εξεργάτρης. Πολύ συχνά, έχουν σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν έχω γνώση για το τι συμβαίνει με τις δημιουργούς περιεχομένου ή τους δημιουργούς περιεχομένου οι οποίοι το πουλούν από το διαδίκτυο. Δεν έχω γνώση καμία. Αυτό που είχα πήρα μία φορά και μιλάμε τώρα έχει 10 χρόνια. Δέκα ε. χρόνια πριν Τότε, το 2013, το, 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 το Facebook ήταν πιο μαζεμένο από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, θα είχα 20.000 ακολουθούς ή 200 όπω έχω τώρα. Και μου έρχεται ένα μήνυμα στο Facebook από ένα προφίλ, το οποίο είχε το όνομα και τη φωτογραφία κάποιου που γνώριζα, α, αλλά δεν το είχε φτιάξει ο ίδιο, το είχε φτιάξει αυτό που τον απειλούσε, και στο οποίο μου έστειλε ένα βίντεο. Ένα link από ένα βίντεο στο YouTube, το οποίο ήταν ένα βίντεο από μια κάμερα, στην οποία αυτό το πρόσωπο ήταν αγόρι, νεαρό αγόρι, ήταν 24-25 ετών τότε, 26, στην οποία αυτό το αγόρι έκανε κάποιες αυτοικανοποιούντα με τη χρήση δονητών κτλ. Και κατάλαβα ότι ε, ήταν περίπτωση στην οποία έμπαιναν σε chat και καλά να κάνουν cyber και ο άλλος βιντεοσκοπούσε το φιτ τη κάμερα, βιτοσκοπούσε δηλαδή αυτό που έβλεπε και τον απειλούσε μετά ότι αν δεν του δώσει, νομίζω 10.000 ευρώ του είχε πει, αν δεν του δώσει 12.000 ευρώ θα το στείλει σε όλε τις τι επαφέ. Και το έλαβα. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ αμέσω γιατί σκέφτηκα πόσο άσχημα θα ένιωσε εκείνο το αγόρι να κυκλοφορήσει ένα βίντεο τόσο προσωπικό το οποίο προφανώς νόμιζε ότι μοιραζόταν με κάποιον ο οποίο επίση φαντάζομαι ότι δεν ήταν, δεν όλοι ήταν οι εκείνο. Πρέπει να κάποια chat που μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στην κάμερα ή κάνουν σεξ στην κάμερα και με, δεν ξέρω αν πληρώ, Δεν το ρώτησα αν πληρώνονταν κάτι. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να αμ, κάνω report αμέσω το, 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 βίντεο στο, στο YouTube και να κατεβεί, να κάνω report. Το προφίλ στο Facebook και να πάρω τηλέφωνο έναν πολύ καλό φίλο εκείνου του παιδιού. Δεν πήρα τον ίδιο. Και του είπα, πρόσεξε, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Μου λέει, αχ, το βλέπω και εγώ τώρα στα μηνύματά μου. Κάνε και εσύ report και πιάσου τον από κοντά να μην προβεί σε καμιά απονενωμένη πράξη. Και όταν το συνάντησα αργότερα, μετά από δύο-τρει εβδομάδε, δεν ήταν θεραπευόμενο μου, αλλού τον είχα συνάντησει. Του λέω, κοίταξε, shit happens. Ε, να μην σκέφτεσαι τίποτα. Εγώ το έχω σβήσει, το έχω σβήσει από τη μνήμη μου. Είναι σαν να μην συνέβη και πρόσεχε, αγάπη μου, του λέω. Μου λέει, με απειλούσε. Και το στείλε και στη μάνα μου, μου λέει. Λοιπόν, αυτό την πείρα έχω. Ενώ κάτι που έτυχε να έρθει στη γνώση μου και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα για το παιδί. Γιατί είναι πολύ προσωπικό θέμα το πώ αυτοικανοποίησε, το τι χρησιμοποίησε, όταν αυτοικανοποίησε, το, το, το τι λε όταν αυτοικανοποίησε και το σώμα σου είναι πάρα πολύ προσωπικό. Ε, στην κοπέλα η οποία έστειλε το email, θέλω να πω ότι επειδή μου έχει στείλει ξανά email και είσαι ένας άνθρωπος που ψυχοψάχνεσαι και είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθείς να βρεις μέσα σου την ηρεμία και την ισορροπία, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο, το να μπει στο OnlyFans θα σε καταρακώσει ψυχολογικά. Αυτό θεωρώ. Και θε θα συμβούλευα καμία κοπέλα οποιασδήποτε ηλικία να μπει στο OnlyFans. Δεν θα σα συμβούλευα καμία. Και κανέναν. γιατί θεωρώ ότι είναι αμή τι άλλο αποκαρδιωτικό και ματιωτικό να βλέπεις τον εαυτό σου να ερωτοτροπεί με ανθρώπους που ξέρεις ότι πληρώνουν για να ερωτοτροπήσεις μαζί τους και όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Που να υπάρχουν συναισθήματα δηλαδή. Δεν θα σύστηνα σε καμία κοπέλα να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, σε κανένα κοπέλη να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Γιατί τα εύκολα χρήματα, εύκολα έρχονται, εύκολα φεύγουν. Easy come, easy go. Υπάρχει αυτό ο όρο στα αγγλικά. Όταν κερδίζει εύκολα χρήματα, τα ξοδεύει εύκολα. Αλλά η ψυχική και η συναισθηματική ζημιά που υφίστασε από όλη αυτή τη ματιωτική διαδικασία δεν φεύγει εύκολα. Δεν κατακρίνω κανέναν που κάνει αυτή την εργασία σε καμία περίπτωση. Απλώ ανησυχώ. Για του ψυχολογικού κινδύνους. Είναι παρόμοιο με τη σεξεργασία, αλλά σε ένα επίπεδο διαδικτυακό. Δεν είναι το ίδιο με τη διαζώση σεξεργασία. Ξέρω ότι έχουμε ταμπού γύρω από τη σεξεργασία. Ω ψυχολόγο θα σα πω ότι είναι πολύ δύσκολη συνθήκη ψυχολογική και πολύ βαριά. Επειδή έχω δει ανθρώπου που την έχουν βιώσει και χρειάζονται μετά πολύ σοβαρή ψυχοθεραπεία να συνέλθουν και αν συνέλθουν. Θα μου πείτε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Θα σας πω. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει το OnlyFans. Έχει καταργηθεί και πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τα βγάλετε πέρα. Σκεφτείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό και φεύγουν και από το σπίτι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν άλλα πράγματα. Ενώ Ξέρω ότι είναι δύσκολη συνθήκη, αλλά ξέρω επίσης ότι μπορεί κάποιος να δουλέψει πολύ σκληρά και να τα βγάλει πέρα και η κούραση του να είναι μόνο σωματική και να μην τα ψυχικά και σεξουαλικά. Πρόκειται για, συν, για συνενετική παραβίαση των σεξουαλικών σου σωρίων. Δηλαδή για να πάρεις χρήματα, τα σεξουαλικά σου όρια τα διευρύνεις σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με κινδύνους τοξικότητας και ψυχικού τραύματος πολύ σοβαρούς. Έχω και εγώ νεαρά παιδιά, τα οποία το ένα δουλεύει μία δουλειά και το άλλο δύο δουλειές. Και βγάζουν πολύ λιγότερα από ό,τι θα έβγαζα να ζούσα σε μια καλύτερη κοινωνία που να είχε καλύτερες συνθήκες. Ξέρω ότι είναι χάλια η οικονομία στην Ελλάδα. Είναι και στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο χάλια. Ξέρουν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά ξέρω επίσης ότι η ψυχική συναισθηματική ζημιά είναι πολύ δύσκολο να επανορθωθεί, να διορθωθεί. Και όταν είσαι άνθρωπος που ψυχοψάχνεσαι και όταν είσαι άνθρωπος που αντιλαμβάνεσαι τα ζητήματά σου, νομίζω θα τους διηγήσεις πολύ σοβαρά πρωτού μπει σε κάτι τέτοιο. Γιατί ενέχει πολλούς κινδύνους. Λόγω των κινδύνων το λέω. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω καμία απολύτω αναστολή να μιλήσω ανοιχτά και να πω ότι το σεξ είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, ότι δικαιόμαστε να ευχαριστιόμαστε το σεξ, ότι οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος με συνένεση δικαιούται να το κάνει, εφόσον είναι και με συνένεση και το δύο ή τριών προσώπων, δεν ξέρω εγώ πόσο, αλλά ο φίλο, ψυχολόγος που έχω μια μικρή πείρα με, σε σεξεργασία με ανθρώπους οι οποίοι λόγω της εξεργασίας είχαν δυσκολίες, να σας πω ότι είναι επικίνδυνος δρόμος. Πολύ επικίνδυνος. Και εγώ μερικές φορές το έλεγα για πλάκα, ότι α, τον καιρό που ήταν τα παιδιά μικρά και ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κουραστικό το, το, το όλο ζήτημα, και έλεγα, ρε παιδί μου, αν αντί να πουλούσα α, συνεδρίες ψυχοθεραπείας, πουλούσα σεξουαλικές συνεδρίες, θα βγάζα πολύ περισσότερα χρήματα. Χαχαχά -χα και χουχουχου. -χου -χου, αλλά μέσα μετά σκεφτόμουν, γελάς γελάς, αλλά κάτι τέτοιο θα σε διέλυε πλήρως. Ψυχικά θα σε τραυμάτιζε ανεξίτηλα. Γιατί ακόμη και αν λες δεν με νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει, την ώρα που το κάνεις για τα χρήματα, εκείνη την ώρα νιώθεις ότι δεν αξίζω την αγάπη. Δεν είναι μία πράξη αγάπης αυτή τη στιγμή. Είναι μία συναλλαγή. Και αυτό έχει να κάνει ναι με την αυτοεκτίμηση. Επειδή ρωτάει η κοπέλα αν είχε κάνει την αυτοεκτίμηση, διαλύει την αυτοεκτίμηση κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ζητήθηκε η γνώμη μου. Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν τέτοια πείρα, μπορούν να γράψουν στα σχόλια, εννοείται με ψευδόνυμο. Θεωρώ ότι είναι κάτι επικίνδυνο, η γνώμη μου.